Με μεταφέρεται πριν μερικά χρόνια σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών, στο Λιμωδόν, όπου ήταν ένας γέροντας. Μερικοί τον έχουν χαρακτηρίσει ως κατά Χριστό Σαλό, τον πατέρα Ευμένιο, ο Μακαριστός, κηδεύτης στην Κρήτη. Υπηρετούσε στο Λιμωδόν. Όταν λοιπόν τελούσαμε τα 40 του, κουβεντιάζαμε με μια προϊσταμένη μεγάλη τη ηλικία και μου είπε ένα περιστατικό πριν αρκετά χρόνια, συγκινητικό. Ήμασταν εδώ και ήταν η άρρωστη με υπατήτηδα, μεταδοτική ασθένεια, και ήρθαν να μας εμβολιάσουν. Συγχωρέστε με για τη συγκίνηση. Και μερικές από εμάς αδελφές πλησιάσαμε τον πατέρα Ευμένιο και του λέμε να εμβολιαστούμε κι εμείς. Και γυρνάει ο γέροντας και λέει: «Βρε παιδιά μου», λέει, «πιστεύετε ότι υπηρετείτε την εικόνα του Θεού? Ότι αυτή τη στιγμή», λέει, «υπηρετείτε τον Χριστό τον ίδιο, γιατί ο Χριστός ταυτίστηκε. Βλέπετε σήμερα ασθενείς ήμην και ούκ ήλθετε πρόσμε». Λέει: «Το πιστεύουμε». «Ναι, αφήστε», λέει, «μην εμβολιαστείτε». Και βέβαια δεν υπήρχαν ούτε μάσκες τότε, ούτε γάντια, ούτε τίποτα. Είναι η αγάπη που δείξανε στον ίδιο τον Χριστό. Και μου είπε προϊσταμένη ότι πολλές αδελφές αρρωστήσανε που είχαν κάνει το εμβόλιο. Εμείς οι τρεις δεν αρρωστήσαμε. Θα αφήσω αυτό να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα πολλές μεταδοτικές ασθένειες, αντί να πλησιάσουμε τον άρρωστο και να τον δούμε ως ψυχοσωματική οντότητα, ότι από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, απομονώνουμε τον άρρωστο, απομονώνουμε αυτόν που έχει μεταδοτική ασθένεια, την οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια, και βάζουμε τα γάντια, βάζουμε τις μάσκες, τον βάζουμε στην απομόνωση με μια ταμπέλα απ' έξω που λέει «απαγορεύεται η οποιαδήποτε επίσκεψη», και τον αφήνουμε μόνο του. Τι κάνουμε? Αφήνουμε τον Χριστό με τα τραύματά του και δεν τον πλησιάζουμε. Γιατί σίγουρα εκείνη τη στιγμή ο απομονωμένος μεταδοτικός ασθενής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Φεύγουμε μακριά από τον Χριστό, δηλαδή. Τον αφήνουμε τον Χριστό μόνο του, και εκείνος στη μοναξιά του ίσως βρει τη σωτηρία. Εμείς όμως όχι. Γιατί εμείς φύγαμε μακριά από τον Χριστό. Φύγαμε μακριά από τον ασθενή.